Ο Ματσούκα έχει βγει και έχει πει: πω, διαβάζω απέσια πράγματα για μένα. Καλά, δεν το πιστεύω. Αυτό που είχε ζήσει η Δήμητρα Ματσούκα ήταν απίστευτο. Δεν κυκλοφόρησε πριν κάνα 2-3 χρόνια ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με μια κοπέλα πρωταγωνίστρια ωραιότατη που έμοιαζε πολύ στη Δήμητρα Ματσούκα. Και ο τίτλος πάνω έπαιζε η Δήμητρα Ματσούκα και μετά μπαίνοντας μέσα έβλεπες ότι μία που μοιάζει πάρα πολύ στη Δήμητρα Ματσούκα τρελάθηκε η κοπέλα. Γιατί και η πρωταγωνίστρια πανέμορφη ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι. Εμένα, παιδιά, αν είναι ο ωραίος ο άλλος, δεν με νοιάζει. Μην με νοιάζει. Όταν αρχίσετε να ψάχνετε στο Google το όνομά σου. Είναι ωραία και είναι ωραία, τι σε πειράζει. Το ξέρεις ότι όταν αρχίζει να ψάχνει στο Google το όνομά σου, σου βγάζει τι έχουν αναζητήσει κατά καιρού οι άνθρωποι για σένα. Όταν αρχίζει και γράφει το όνομά σου στο Google, σου βγάζει προτινόμενα πράγματα από κάτω που έχουν όμως αναζητήσει χρήστες του ίντερνετ. Δηλαδή τώρα βγάζει Μάκης Πουνέτης ηλικία. Ναι, εντάξει. Μάκης Πουνέτης, γιατί τα αφήνουμε έτσι. Ναι, θεωρείται. Μάκης Πουνέτης Λάμψη, την ξέρουν όλοι από 60%. Αυτό πάλι με ενοχλεί πάρα πολύ. Και ποια μέρα σβήνω την τούρτα. Με ενοχλεί πάρα πολύ και στα περιοδικά και λοιπά που γράφουν, ας πούμε. Ο τάδε κόμμα την ηλικία. Γιατί τη βάζει την ηλικία, δεν καταλαβαίνω. Ρώτησε κανείς για να γεμίσουμε τη στήλη. Είμαι πολύ αντίθετος. Γι' αυτό και ταυτίζομαι με τη Μαρία Ιωαννίδου που πήρε και έκανε στην Google παράπονα. Έχετε γράψει λάθος στην ηλικία μου. Τι πράγματα είναι αυτά. 5-6 χρόνια. Πρώτο θέμα για το Μάκη πάντως στο Google. Το απρόπτω στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη που έπεσε από την καρέκλα. Είναι πρόσφατο. Δεν έπεσε. Έσπασε η καρέκλα. Εκείνο έμεινε στο ένα πόδι. Χειρότερο είναι αυτό που λες. Είναι χειρότερο αυτό που λες. Πες καλύτερα τι έπεσα. Είναι καλύτερο. Καλύτερα έπεσα. Άσε. Είναι αυτό που λένε ότι επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να είμαστε μπροστά για να γελάσουμε. Παιδιά, ωραία τα λέμε. Λες να έχω χάσει κάτι με στο φόρεμα. Απλά το τραβάω από εδώ και από εκεί γιατί συνέχεια κάτι βγαίνει από το πολύ. Το κεντράρι. Κάνω αλλαγή, δεν πειράζει. Γρήγορα τώρα σου προλαβαίνετε, θα βάλω άλλο του ρούχο. Παιδιά, έχω βίντεο για όλα αυτά που λέω, θα το δούμε. Για ποιο είναι το θέμα μας. Είναι για σένα. Όχι, όταν οι Σταρ γκουγκλάνουν το όνομά τους. Όλα αυτά που σας έδραγα για τη Ρίς Witherspoon που δεν σας είπα, για την Emma Stone που δεν σας είπα, τα λέει το πες βίντεο. Μην επαναλαμβανόμαστε. Πες για τον Daniel Greg τι γκουγκλάρει. Τι γκουγκλάρει. Μόνο στο γκουγκλάρει. Τι γκουγκλάρει. Όποτε λέει δεν ψάχνω για καμιά ερωτική ταινία, γκουγκλάρω το όνομά μου. Να δω τι γκουγκλάρει. Εσείς τον γκουγκλάρετε το όνομά σας. Daniel Greg. Τι ερασφάλεια ο James Bond είναι αυτό. Να γκουγκλάρει για ποιο λόγο, να βγάλει τι, ας πούμε. Τι, άλλο να, είναι, τι άλλο να βγάλει. Το θέμα δεν είναι ότι γκουγκλάρει το όνομα, το θέμα είναι ότι ψάχνει σου λέει για ροζ ταινίες. Τώρα με βάζετε σε ιδέα, ναι, θα γκουγκλάρω και εγώ το δικό μου. Καλά, εσύ Ελένη θες 10 χρόνια για να εγώ δεν γκουγκλάρω. Δεν θέλω, ξέρω. Γρηγόρης Γκουντάρας, Big Brother 1, η ακατάλληλη αποκάλυψη που ήρθε για πρώτη φορά. Το θυμάστε αυτό. Είναι α, ναι, θέματα... που μας είπε για την κοπέλα αυτή από την Κύπρο. Όπως τη λέγανε, την ξεχνάω. Που δεν λέμε. Α, δεν είπαμε, δεν λέμε. Όχι, δεν λέμε. Όχι, λέμε για πριν από 15 χρόνια τώρα. Παραγράφηκα. Μη λέμε, μη λέτε, πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε.